Ασφικτικές είναι πλέον οι πιέσεις που ασκούνται στον εργολάβο προκειμένου το έργο κατασκευής του κόμβου Αμαρίου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Είμαστε σε μια διαδικασία του να προβλέψουμε ένα προς ένα τα βήματα σε σχέση με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα γεγονότα που θα μεσολαβήσουν, διάφορες γιορτές και άλλες καταστάσεις, ώστε να κάνουμε ένα χρονοδιάγραμμα ημέρας, ώστε να ξέρουμε από εδώ και πέρα κάθε μέρα μέχρι να τελειώσει το έργο τι πρέπει να γίνει. Οι επαφές πλέον της διοίκησης του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης με τον ανάδοχο, τον εποπτεύων και όλους τους εμπλεκόμενους με το έργο φορείς είναι καθημερινές και κάθε εβδομάδα γίνονται συναντήσεις για την πορεία και τον έλεγχο του έργου που έχει εξελιχθεί σε γιοφύρι της Άρτας για το Ρέθυμνο. Ο οργανισμός και η υπηρεσία είναι αποφασισμένοι να εκτελέσουν έργο ποιοτικό και να ολοκληρώσουν το έργο. Είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε για μια ακόμα φορά σε μια επίσκεψη εργασίας στον κόμβο Μαρίου, ο οποίος θα πούμε για άλλη μια φορά ότι είναι ένα στοίχημα για την υπηρεσία να τελειώσει εντός χρονοδιαγράμματος, στο συγκεκριμένο κόστος όπως έχει συμφωνηθεί και στη συγκεκριμένη ποιότητα όπως απαιτείται και όπως έχει προδιαγραφεί. Βασικό μέλημα είναι μέχρι τον Απρίλιο να έχει ολοκληρωθεί το κύριο τμήμα του έργου που αφορά στην Εθνική Οδό και όλες τις εξόδους της προς Ρέθυμνο, Ηράκλειο και αντίστροφα, ώστε να αποτραπούν εικόνες του περισσινού καλοκαιριού όπου η Κρήτη είχε κοπεί στα δύο εξαιτίας των ημιτελών εργασιών. Οι επόμενες κινήσεις που πρέπει να γίνουν είναι να γίνει μια εκτροπή κυκλοφορίας πάνω στην Εθνική Οδό όμως, δεν θα μπει στην πόλη μέσα καθόλου. Και που αυτό θέλει μια σημαντική προετοιμασία. Λαμβάνουμε υπόψη μας το καρναβάλι και δεν θα κάνουμε τίποτα χωρίς να συνεννοηθούμε την τροχιά και τους φορείς της περιοχής εν ώψη του καρναβαλιού που γίνεται. Σκοπός είναι η πραγματική παρεμπιστοσύνη του έργου με οποιοδήποτε τρόπο. Εξετάζονται τα πάντα. Και διερευνούνται τα πάντα στα πλαίσια βέβαια της νομιμότητας. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια νομιμότητα. Το έργο αυτό καρκινοβατεί εδώ και 5,5 χρόνια καθώς έχει περατωθεί μόλις το 50% των εργασιών και το στοίχημα της διοίκησης του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης είναι μεγάλο, αφού φιλοδοξεί σε 4 μήνες να έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του το έργο. Είναι εφικτό, πιστεύουμε ότι είναι απολύτως εφικτό και θα προσπαθήσουμε γι' αυτό. Για μας είναι ζήτημα τιμής.